στο Παλμό της Μέρας. Και σήμερα, στο δρόμο για τις εκλογές, θα συναντήσουμε και τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλίδη, ο Δήμαρχος Πρεσπών. Και στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας, αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα, να ασχοληθεί με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, θα είναι λοιπόν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό πορεία δημιουργίας του κυρίου Γιώργου Κασαπίδη. Πάμε να το συναντήσουμε. Κύριε Πασχαλίδη, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά για την ομιλία που θα έχουμε σήμερα εδώ στο Ράδιο Λεχόβο. Καλημέρα κύριε Βούζα, καλημέρα στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για το χώρο και το χρόνο που μου δίνετε να πω εις τους ακροατές σας δύο πράγματα. Ωραία, να δούμε την υποψηφιότητά σας. Πώς είναι η Πρέσπα καταρχήν σήμερα, εκεί η πανέμορφη και γραφική Πρέσπα? Έχουμε λίγη συννεφιά, αλλά νομίζω είναι καλός, είναι μαλακός ο καιρός. Ωραία. Γενικά σε καλό δρόμο. Ωραία, να βοηθάει και όλους εσάς τους υποψηφίους να μετακινήσετε, να μην έχουμε προβλήματα. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, ακριβώς, ναι. Για πείτε μας για αυτή την απόφαση να πάτε στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και βέβαια να συναντηθείτε με τον κύριο Κασαπίδη. Από ό,τι γνωρίζουμε, οι ζυμώσεις αυτές είχαν καιρό πριν γίνει. Είναι αλήθεια? Ναι, να σας πω, ήταν ας πούμε πριν 5-6 μήνες οι ζυμώσεις αυτές. Εγώ είχα σκοπό να αποχωρήσω από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Ξέρετε, 18 χρόνια είναι αρκετά χρόνια στο πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Με έπεισε ο Κασαπίδης ότι μπορώ να κατέβω μαζί του για να βοηθήσω την παράταξη, να βοηθήσω να συνεχίσουν τα έργα που γίνονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και δέχτηκα με ευχαρίστηση να είμαι ένα μέλος από τους υποψήφιους που θα αγωνιστούμε αύριο για να ανεβάσουμε την περιφέρεια εκεί που της αξίζει. Να πούμε στους ακροατές μας, την Πρέσπα βέβαια το γνωρίζουν, ότι έχετε διατελέσει Δήμαρχος Πρεσπών, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικός σύμβουλος εκεί στην περιοχή του Πρεσπών, στο Δήμο Πρεσπών. Μάθατε, έχετε την εμπειρία από τον Δήμο. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εμπειρία εφόσον εκλεγείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Να σας πω ότι μια 18χρονη πορεία στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης μου έδωσε αρκετά όπλα για να μπορέσω να τα αξιοποιήσω στον επόμενο βαθμό αυτοδιοίκησης. Ξέρετε, ο Δήμος Πρεσπών είναι από τους μικρότερους ορεινούς δήμους. Καταφέραμε αυτό το μικρό δήμο να κάνουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης πολύ σοβαρό, το οποίο ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, ακούγεται και στην Ευρώπη. Καταφέραμε δηλαδή μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια που είμαι σαν δήμαρχος να ανεβάσουμε το budget του Δήμου σε έργα από την περιφέρεια τα κοντά στα 33 εκατομμύρια και γενικά από άλλα προγράμματα σε όλο το σε όλα τα κλάδους περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια για 1000 άτομα που ζουν στην περιοχή μας είναι ένα σοβαρό αξιοποιήσιμο εργαλείο, το οποίο νομίζω θα συνεχιστεί και με τον επόμενο δήμαρχο, όποιος και να είναι αυτός, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε ακόμα τον Δήμο μας. Ένα τόπο που τον αγαπάτε όλοι εκεί ιδιαίτερα και εμείς τον αγαπάμε κάθε φορά που επισκεφτόμαστε την περιοχή. Μας αρέσει να περνάμε όμορφα σε τέλειτες εκεί. Είναι πραγματικά μοναδικός και όμορφος τόπος η περιοχή των Πρεσπών. Τώρα, σε επίπεδο περιφέρειας, κάθε νομός έχει την ιδιαιτερότητά του. Εσείς θα εκπροσωπείτε την περιφερειακή Νότα Φλόρινας. Είναι μια περιφέρεια η οποία έχει μπροστά της να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό της μετά λιγνίτη εποχής, μια αλλαγή οικονομικού μοντέλου. Εσείς ως Παναγιώτης Πασχαλίδης πώς μπορείτε να συμβάλλετε ως την περιφερειακή Νότα Φλόρινας και ποια είναι η σκέψη σας, ποιο είναι το όραμά σας, τι πρέπει να γίνουν ώστε να αλλάξει γρήγορα αυτός ο τόπος? Ναι, εγώ σαν Παναγιώτης Πασχαλίδης έχω βάλει κάποιους στόχους που πρέπει να γίνουν για τον νομό μας, ένας νομός ο οποίος έχει μείνει αρκετά πίσω και πρέπει να ξεκινήσει να ανεβαίνει. Όταν αποφάσισα να κατέβω με τον κύριο Κασαπίδη, του είπα ότι η ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, της περιφέρειας, πρέπει να ξεκινήσει από εδώ, από την Πρέσπα, και Φλόρινα και Αμίνδεο,
ο νομός μας που έχει παραμεληθεί. Είτε ότι, γιατί δεν υπήρχαν οι ανάλογες πιστώσεις, είτε ότι καθυστερήσαμε λόγω της διετίας του COVID, θα πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε να γίνουν στην περιοχή μας πράγματα. Εγώ προσωπικά με ενδιαφέρει να γίνει η αναβάθμιση του σιδηρόδρομου με επίκνωση των δρομολογιών που εκτελούνται σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, Φλόρινα. Η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής με το Μοναστήρι, η οποία είναι εδώ και 10 χρόνια τελειωμένη και δεν λειτουργεί, καθώς και η ηλεκτροκίνηση όλου του σιδηρόδρομου, όλου του δυτικού κλάδου, και με προοπτική μετά για την περιφέρεια, η υλοποίηση της σύνδεσης με Δυτική Θεσσαλία, Κοζάνη, Καλαμπάκα και Φλόρινα, Πόγραδες μέσω κρυσταλλοπηγής. Αυτό ήταν ένα έργο ίντερεκ, το οποίο κάπου δεν ξέρω έχει σκαλώσει, πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά για να γίνει. Επίσης, ένα δεύτερο κομμάτι είναι η προώθηση των οδικών έργων που θα συνδέσουν τη Φλόρινα με την Εγνατία, αλλά και τη Φλόρινα με την Πρέσπα με σύγχρονους και ασφαλείς δρόμους, ανθεκτικούς στις Θεομενίες. Γιατί πάμε σε μια περίοδο όπου θα έχουμε αυτές τις Θεομενίες λόγω κλιματικής αλλαγής. Επειδή αναφερθήκατε στους δρόμους, κύριε Πασχαλίδη, ως δήμαρχος το γνωρίζετε ότι πολλές φορές τα πράγματα, όσο και να τα θέλουμε να γίνουν, σκαλώνουν, όπως είπατε και εσείς, χρησιμοποιώντας τη λέξη που είπατε λίγο πριν. Μπορεί εύκολα να γίνει, για παράδειγμα, ο δρόμος για την Πρέσπα, γιατί τόσες φορές ακούσαμε ότι μπορεί να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Παραμένει όπως ήταν. Και μάλιστα σε ένα σημείο της υπήρχε και η γνωστή κατολίσθηση, που παίρνει καιρό να γίνει. Ναι. Όσο αφορά για, για το δρόμο της Φλόρινας Πρέσπας, η μελέτη είχε κάποια ανεπαρκή στοιχεία ή ήθελε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, αλλά νομίζω είναι έτοιμη τώρα, είναι της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ο δρόμος από διασταύρωση περιβάλλει, διασταύρωση κρυσταλλοπηγής, αυτός είναι ακόμα πιο έτοιμος, είναι της τάξης των 15 εκατομμυρίων και θεωρώ ότι θα δημοπρατηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες αυτό. Όσο αφορά το μεγάλο έργο του δρόμου της Δίγλας, και αυτό πρέπει να γίνει, και μάλιστα θεωρώ ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος, τα δύο αυτά έργα, τον Φλόρινα χιονοδρομικό και διασταύρωση κρυσταλλοπηγής Περβάλλη, είναι τα μόνα έργα όρημα που θα έχει η Δυτική Μακεδονία. Άρα είναι μονόδρομος να υλοποιηθούν αυτά, γιατί δεν θα έχουμε και άλλα όρημα έργα στην περιφέρεια. Επίσης θα ξεκινήσει και η μελέτη του τούνελ στο Περβάλλη, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα μπει στην όχι, στην οργανωμένη χωρική επένδυση των λιμνών, να γίνει η μελέτη, ή θα έμπαινε λίγο πιο μπροστά σε αυτή την προγραμματική, αλλά δεν μας έπαινε ο χρόνος ώστε για να υλοποιηθεί, να τελειώσει η μελέτη. Ήθελε 18 μήνες, δεν επαρκούσε ο χρόνος για να τελειώσει, οπότε στη νέα προγραμματική περίοδο θα μπει και η μελέτη αυτή και σιγά σιγά να αρχίσει να οριμάζει και το έργο αυτό. Μάλιστα. Η εξωστρέφεια λοιπόν του νομού και γενικότερα της Δυτικής Μακεδονίας είναι στόχος για την Περιφερειακή Αρχή με τον κύριο Κασαπίδη και εσάς, εφόσον εκλεγείτε. Ένας δύσκολος αγώνας είναι, γιατί βλέπουμε όλες οι υποψηφιότητες, οι πέντε, έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Πηγαίνοντας στους πολίτες τώρα που συνομιλείτε όλο αυτό το διάστημα, για πείτε μας τι έχετε αποκομίσει, τι σας λένε? Νομίζω οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι έχει γίνει σημαντικό έργο στην περιφέρεια. Έχουμε φτάσει στην περιφέρεια να είμαστε σε ένα επίπεδο α και δεν χρειάζεται να κάνουμε πειραματισμούς, να ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν. Νομίζω θα χάσουμε αρκετό χρόνο ώστε να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόγραμμα το οποίο θα είναι κοντά στα 7 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία θα πέσουν και θα πρέπει να υπάρχει και η εμπειρία της διαχείρισης αυτών των έργων, την οποία την έχει ο κ. Κασαπίδης, και πιστεύουμε ότι θα πάμε, νομίζω, καλά σε όλους τους τομείς.
Μάλιστα. Η σωστή διαχείριση λοιπόν τόσο χρημάτων που ίσως δεν θα ξαναδούμε, κύριε Πασχαλίδη, στην περιφέρειά μας. Ναι, είναι νομίζω η μεγαλύτερη χρηματοδότηση όλων των εποχών σε περιφέρεια. Ωραία. Σήμερα έχετε να μιλήσετε κάπου, να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο να το ανακοινώσουμε μέσα από την εκπομπή? Σήμερα θα πάμε στα χωριά του Αμιντέου, Αετός, Κλήθρο και θα γίνει και μια παρουσίαση των υποψηφίων στο Αμίντεο, στο πνευματικό κέντρο του Αμιντέου. Τι ώρα είναι αυτό? Γύρω στις 8-8.30 το βράδυ παρουσίαση. Ωραία. Λοιπόν, ευχηθώ καλή δύναμη γιατί χρειάζεται. Έχουμε αρκετές μέρες ακόμα προεκλογικού αγώνα και είναι συνεχής και σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, φαντάζομαι, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ σε εσάς και στον συνδυασμό του κυρίου Κασαπίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να είστε καλά. Και εγώ που ήσασταν σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο να τα πούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλίδη. Καλημέρα. Είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Συνδυασμό Πορεία Δημιουργίας και υποψήφιο περιφερειάρχη τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη.